το καλό κλίμα που υπάρχει στον Ολυμπιακό Βόλου μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερο αν η ομάδα του Βόλου καταφέρει το 5 στα 5 επικρατώντας της Λαμίας, αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο ΕΑΚ του Βόλου την Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα. Η ερυθρόλευκη με νίκη απέναντι στη Λαμία και με συνδυασμό αποτελεσμάτων και γεγονότων μπορούν να φτάσουν ακόμα και στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο Ολυμπιακός Βόλου καταρχήν να κερδίσει στην έδρα του τη Λαμία, να αφαιρεθούν από την ομάδα της Φιότιδας οι 3 βαθμοί από την ένσταση της αναγέννησης για αντικανονική συμμετοχή του Μουμίν στο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι, πράγμα πολύ πιθανό, και να έχει απώλειες βαθμών η Ζάκυνθος στον αγώνα με την αναγέννηση στην Καρδίτσα. Διαιτητής του αγώνα με τη Λαμία ορίστηκε ο κύριος Άγγελος Ευαγγέλου από την Ένωση Αθηνών, με βοηθούς τους Παναγιώτη Ντάλα από την Αθήνα και Στέφανο Παρασίου από την Ημαθία. Τέταρτος ορίστηκε ο Δημήτρης Μαλούτας από την Ένωση Μαθίας, ενώ ο παρατηρητής θα είναι ο Θεόδωρος Γκαϊταρτζής από την Δράμα. Πάντως, στη διοίκηση των Ερυθρολεύκων περιμένουν και την ανταπόκριση των φιλάθλων, τόσο με την παρουσία τους στο γήπεδο, όσο και με την συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ. Στην κυκλοφορία βρίσκονται από σήμερα τα εισιτήρια του ντέρμπι κορυφής με τη Λαμία. Οι φιλάθλοι θα μπορούν να τα προμηθευτούν από την μπουτίκ της ομάδας στο ΕΑΚ, πρακτορία του ΟΠΑΠ, ενώ την Δευτέρα τα εισιτήρια θα πουλούνται μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης στο ΕΑΚ του Βόλου από την μπουτίκ και τα εκδοτήρια του σταδίου. Επίσης διατίθενται εισιτήρια των 5 ευρώ αποκλειστικά για τη θύρα 7 του ΕΑΚ από τα γραφεία των οργανωμένων φιλάθλων, των Austrian Boys και των Μυρμιδόνων. Γενική είσοδος έχει οριστεί στα 10 ευρώ, εκτός από την θύρα 4 που είναι των επισήμων. Στο μεταξύ, όπως σε κάθε αγώνα έτσι και σε αυτόν με αντίπαλο τη Λαμία, η διοίκηση θα διαθέσει 100 δωρεάν εισιτήρια για ανέργους.